Ευχαριστώ για άλλη μια φορά το βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειο που μου έκανε την τιμή να έρθω εδώ και να αποκρίνω και να σας παρουσιάσω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε με την ιστορική εξέλιξη της ιατρικής από τον Ασκληπιό μέχρι την Ιουνάνι Medicine, δηλαδή την ιατρική των Ελλήνων. Ο Ασκληπιός, θεός της ιατρικής και της υγείας, 1247 π.Χ. ήταν γιος του Απόλλωνα και της Κορονίδος. Ο Χήρονας ανέθριψε το παιδί, το μόρφωσε στην τέχνη του κυνηγιού και του μετέδωσε τα μυστικά της ιατρικής. Η φήμη του νεαρού Ασκληπιού εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, σε βαθμό που λατρευόταν ως ήρωας. Ήταν ένας ήρωας θεραπευτής. Όχι θεός της ιατρικής. Τον αποκαλούν και θεό της ιατρικής. Το φίδι, το ραβδί και ένα κύπελο γεμάτο με φάρμακα ήταν τα σύμβολα του Ασκληπιού. Η λατρεία του ξεκίνησε στη Θεσσαλία, ήρθε στην Αθήνα και προς τιμή του τελούνταν γυμνικοί και μουσικοί αγώνες στην Επίδαυρο. Η λατρεία του γινόταν μέσα στα ιερά που λεγόταν Ασκληπία, όπου πήγαιναν οι άρρωστοι για να θεραπευτούν. Τα ασκληπία ήταν στα σημερινά νοσοκομεία, τα οποία ήταν σε πολύ ιερούς χώρους, ήταν σε παράγκια κοντά, ήταν σε, με νερό κοντά. Και εκεί θεραπευόταν και με τη δύναμη της φύσης και με τη δύναμη των καθάρσεων που έκαναν. Ένα σημαντικό στοιχείο της θεραπευτικής τελετής ήταν η εγκύμηση. Ο ασθενής που πήγε να θεραπευτεί έπρεπε να κοιμηθεί μέσα στο ιερό. Στον ύπνο του είτε το θεράπευε ως λυπιός, είτε του αποκάλυπτε τον τρόπο της θεραπείας του. Εκείνοι που έφευγαν γιατρεμένοι άφηναν αφιερώματα, έριχναν νομίσματα στη στέρνα με το νερό ή χάραζαν τα ονόματά τους σε στήλες με την ένδειξη της αρρώστιας και για τα ιατρικά που χρησιμοποιούνταν για την ίασή του. Θα καλέσω τώρα τον Ορίωνα από την πύλη της Αρετής και την Ανατολία να μας απαντήσει τον ορφικό ύμνο του Ασκληπιού. Ιατέα πάντων, Ασκλέπιε, δέσποτα παιάν, θέλγον ανθρώπων πολυαλγαία πέματα νούσουν. Επιόδωρε, κραταιέ, μόλοις κατάγον υγείαν, καί πάγον νούσους, χαλεπάς κέιρας θανάτουια. Αεξιθαλής, επίκουρε, απαλεξίκακε, λουβιόμνοιρε, ο ήγου Απόλλωνος, κράτερον θάλωσα γλαότιμον, εχθέ νόσον, υγείαν έχων, σύλλεκτον αμεμφέ, ελθέ, μάκαρε, σωτέρ, διωτές τέλων εθλών απάζουν. Όσοι Ασκληπιέ, ιατρέ των πάντων, ο δέσποτα Πεάνα, διατρέχεις εκ των νόσων παθήματα των ανθρώπων που προξενούν μεγάλους πόνους. Σύ που καταπραίνεις με τα δώρα σου, ισχυρέ, ήθε να έρθεις φέρουν σε εμάς την υγεία και καταπάγουν τις βαριές ασθένειες και τον όλεθρον θάνατο. Σύ ο νέε που συντελείς την αύξηση και απομακρύνεις τα κακά. Καλότυχε εσύ και ισχυρό βλαστάρι, το πολύτιμο του φίδου Απόλλωνα, εχθρέ των νοσημάτων που έχεις την άμεπτη υγεία. Έλα, μάκαρε, σωτήρα, δώσε μας καλό τέλος του φίδου. Σας ευχαριστώ. Μετά τον Ασκληπιό, γεννιέται ο Πυθαγόρας το 580 μέχρι το 496 π.Χ. Ήταν ένας σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης, θεωρητικός της μουσικής και ιδρυτής ενός μυητικού φιλοσοφικού κινήματος που ονομάστηκε Πυθαγορισμός. Ο Μνήσαρχος και η Πυθαίδα ήταν οι γονείς του.
όταν η μητέρα του ήταν έγκυος, επισκέφθηκε το μαντίο των αδερφών και τότε η πυθία του είπε: «Θα γεννήσεις παιδί που θα διαφέρει κατά την ωραιότητα και τη σοφία από όλους τους ανθρώπους και θα καταστεί πάρα πολύ ωφέλιμο στο ανθρώπινο γένος». Ο Μνήσαρχος ονόμασε το νεογέννητο Πυθαγόρα Απόλλωνα. Ο νεαρός Πυθαγόρας μεγάλωνε με μεγάλη σεμνότητα και σοφροσύνη, ώστε πολλοί να το θεωρούν Υιό του Θεού Απόλλωνα. Όσα έλεγε ή έπρατε, τα έκανε με μιλιχιότητα, δίχως να κυριεύεται από οργή, από ζήλια, από εριστικότητα, ούτε από άλλη διαταραχή ή επιπολαιότητα. Μεγάλη θρησκευτικότητα χαρακτήριζε τη συμπεριφορά του και ακολουθούσε ιδιαίτερα σημαντικές δίαιτες με ισορροπία ψυχής και εγκράτεια σώματος. Έχοντας βελτιώσει τις διατροφικές του συνήθειες κοντά στο θαλί, χρησιμοποιώντας με άριστο μέτρο ελαφρές και ευκολοχώνευτες τροφές, δίχως υπερβολές, στην μηνοποσία και σε άλλα, απέκτησε πολύ καλή υγεία, καθώς και διάβγεια και καθαρότητα ψυχής και πνεύματος. Πήγε στην Ηλιούπολη, στην Έφηδα και κατόπιν έφτασε στη Διόσπολη της Αιγύπτου, όπου οι Αιγύπτιοι ιερείς τον εκπαίδευσαν σκληρά. Έμενε 22 χρόνια στην Αίγυπτο, 12 στη Βαβυλώνα, διδασκόμενος θεολογικά και αστρονομικά θέματα και επέστρεψε στη Σάμο σε ηλικία 56 ετών. Εκεί κατασκεύασε διδασκαλείο ημικύκλικο, που για αιώνες αργότερα διατηρήθηκε με την ονομασία ημικύκλιο του Πυθαγόρα, στο οποίο οι Σάμοι αποκτούσαν πλούσια παιδεία. Όμως, οι Σάμοι δεν ακολουθούσαν τις διδασκαλίες τους στον τρόπο ζωής τους, με αποτέλεσμα ο Πυθαγόρας, απογοητευμένος, να μετικήσει στον Κρότονα στη Νότια Ιταλία. Ο Πυθαγόρας χρησιμοποιούσε τη λέξη «κόσμος» με την έννοια της τάξης του σύμπαντος. Η αρχή της τάξης διέπει το σύμπαν και ρυθμίζει την κίνηση των ουράνιων σωμάτων και εφαρμόζοντας την κοσμική τάξη στον εσωτερικό του κόσμο, ο άνθρωπος μπορεί προοδευτικά να αποκτήσει την αθανασία. Με την αυτογνωσία και την κάθαρση, ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του, ακολουθώντας το μηδέν άγαν και ξεκινούσαν το ταξίδι τους προς την νόηση, τη σοφία και την ευδαιμονία. Ο Πυθαγόρας ήταν εγκρατής. Δεν παραδεχόταν την απατηλή πρόσκαιρη απόλαυση, αλλά εκείνη που είναι διαρκής, σεμνή και απαλλαγμένη από κάθε δόλο. Ο Πυθαγόρας έλεγε: «Ποτέ να μην κοιμηθεί κάποιος αν δεν υποβάλει προηγουμένως τον εαυτό του και δεν απαντήσει σε τρία ερωτήματα. Τι έκανα σωστό, τι έκανα λάθος, τι έπρεπε να κάνω και δεν έκανα». Πριν σηκωθεί δε το πρωί από το κρεβάτι, να εξετάσει πόσα και ποια έργα θα πράξει εντός της ημέρας που ακολουθεί. Προέτρεπε να λέει την αλήθεια, γιατί μόνο αυτό θα τον κάνει να μοιάσει με τους θεούς. Αλήθεια. Ως προς την υγεία. Θεωρούσε ότι υγεία σημαίνει σχέση ισορροπίας και αμοιβαιότητος με το περιβάλλον, ενώ η ασθένεια προέρχεται από την ανισορροπία. Δηλαδή, υγεία είναι ισορροπία, ασθένεια είναι η ανισορροπία. 7 Πυθαγόριες αρχές. Η πρώτη αρχή, το παν είναι ο λόγος, το σύμπαν είναι νοητό. Η δεύτερη αρχή, όπως είναι πάνω, είναι και κάτω, όπως είναι και κάτω, είναι και πάνω. Η τρίτη, τίποτα δεν είναι ακίνητο, όλα δονούνται. Δηλαδή, η τέταρτη, όλα είναι διαδικά, όλα έχουν δύο πόλους, όλα είναι ένα ζεύγος αντιθέτων, τα άκρα αγγίζονται. Η πέμπτη αρχή, όλα ρέουν και πάλι ρέουν. Όλα έχουν περιόδους ακμής και παρακμής, ανόδου και καθόδου. Όλα κινούνται σαν εκρεμές. Το μέτρο της κίνησης προς τα δεξιά είναι όμοιο με το μέτρο της κίνησης προς τα αριστερά. Ο ρυθμός είναι η εξίσωσή τους. Η έκτη αρχή, κάθε αιτία έχει το αποτέλεσμά της, κάθε αποτέλεσμα έχει μία αιτία,
όλα γίνονται σύμφωνα με τον νόμο. Και η έβδομη αρχή, η γέννηση υπάρχει παντού, όλα έχουν μια σερνική και μια θηλυκή αρχή. Η γέννηση εκδηλώνεται σε κάθε επίπεδο. Οι Πυθαγόροι θεωρούσαν το ανθρώπινο σώμα ως ένα ενιαίο σύνολο αποτελούμενο από τέσσερα στοιχεία, τα τέσσερα στοιχεία της φύσεως. Ποια είναι αυτά? Ο αέρας, το νερό, η φωτιά και η γη. Τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Τα οποία, τέσσερα στοιχεία, έχουν τέσσερις ιδιότητες. Ζεστό, ψυχρό, υγρό και ξηρό. Και έχουν και τέσσερις χυμούς, αίμα, φλέγμα, κίτρινη χολή και μαύρη χολή. Τα στοιχεία αυτά υπόκειται σε διαρκές αλλαγές. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο σώμα μας και υπόκειται σε διαρκές αλλαγές. Η σχετική κυριαρχία κάποιου από αυτά στον οργανισμό μας δημιουργεί τέσσερις ιδιοσυγκρασίες. Η κάθε ιδιοσυγκρασία καθορίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Έχουμε δηλαδή τέσσερις ιδιοσυγκρασίες, τέσσερις τύπους ανθρώπων, ας το πούμε απλά. Οι τέσσερις ιδιοσυγκρασίες είναι, αν έχεις στοιχείο τον αέρα και χυμό το αίμα, τότε έχεις, είσαι εξωστρεφής, είσαι χαρούμενος και ενθουσιώδης, σπλαχνικός, συζητήσιμος, ερμός. Αν έχεις το στοιχείο φωτιά, χυμός, φλέγμα, τότε είσαι χολερικός, έχεις αισιοδοξία, στόχευση προς το μέλλον, εκφραστικότητα, ενδιαφέρον για το περιβάλλον, εξωστρεφής, ισχυρή θέληση, ανεξάρτητος, οραματιστής, πραγματικός, παραγωγικός, αποφασιστικός, αρχηγός. Δηλαδή στη χαρούμενη έχουμε άλλους, άλλα χαρακτηριστικά, στη χολερική άλλα. Όταν είναι φλεγματικός, που το στοιχείο είναι το νερό και χυμός είναι το φλέγμα, τότε έχουμε συλλογισμό, εσωστρέφεια. Οι άνθρωποι είναι εσωστρεφείς, δεν εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους, είναι ήρεμοι, ήσυχοι, αξιόπιστοι, αμερόληπτοι, διπλωματικοί, αποδοτικοί. Και όταν και έχουμε και την τέταρτη ιδιοσυγκρασία που είναι η μελαγχολική, που το στοιχείο της είναι η γη και ο χυμός της είναι η μαύρη χολή, που έχουν αρνητισμό, ανησυχία, αγωνία, εστιάζουν στο κλειστό οικογενειακό κύκλο. Και βλέπουμε ότι ανάλογα δηλαδή το τι στοιχείο επικρατεί μέσα μας, έχουμε και το χαρακτήρα που εκφράζουμε. Αυτά τα ανακάλυψε τότε ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας έθεσε βάση αυτών των στοιχείων, έθεσε τα θεμέλια για την Ιπποκρατική ιατρική που θα έρθει μετά ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης στηρίχθηκε στις αρχές του Πυθαγόρα, αυτές που σας είπα προηγουμένως, αλλά τις εξέλιξε και έγινε ο πατέρας της ιατρικής. Ο πατέρας της ιατρικής που μέχρι και σήμερα, μετά από 2.500 χρόνια, και ορκίζονται όλοι οι γιατροί του κόσμου, ορκίζονται στον Ιπποκράτη. Τώρα, αν ξέρουν τι ορκίζονται, είναι άλλο θέμα. Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κο, το 460 π.Χ. Λέγεται ότι καταγόταν από το θεό της ιατρικής των Ασκληπιών και η μητέρα του από τον ήρωα Ηρακλή. Ήταν πρικισμένος, με μεγάλη εργατικότητα, ροπή για μάθηση και σπούδασε ιατρική στο φημισμένο Ασκληπείο στην Κο. Ο Ιπποκράτης απάλλαξε την ιατρική από τη μαγεία, τις θρησκευτικές αντιλήψεις, την αγυρτία, τις δυσιδαιμονίες και απέρριψε την δοξασία πως η προέλευση των νόσων είναι θεϊκή. Δηλαδή πριν τον Ιπποκράτη, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι η νόσος προέρχεται από τους θεούς. Στον καιρό του οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι επιδημίες παρουσιαζόταν επειδή το ήθελαν οι θεοί. Ο Ιπποκράτης τους είπε πως τις πηγές αυτές τις δημιουργούσε το μολυσμένο νερό, η ακαθαρσία, τα ποντίκια και οι άρρωστοι που έρχονταν σε επαφή με την υπόλοιπη κοινωνία. Θεράπευε, δίδασκε και έγραφε τις παρατηρήσεις του, τις θεωρίες του, τις ανακαλύψεις και τα ιδανικά του. Μετά το θάνατό του, το έργο του το συγκεντρώθηκε και αποτελούσε την από 59 βιβλία Ιπποκρατική Συλλογή. Έγινε ο πατέρας της ιατρικής, που όλοι οι γιατροί του κόσμου ορκίζονται σε αυτόν.
Ο οργανισμός κατά τον Ιπποκράτη εξελίσσεται αντιδρώντας με το περιβάλλον, παίρνοντας από αυτό ότι είναι ζωτικό για αυτόν τον οργανισμό και απορρίπτει ότι του είναι άχρηστο. Ασθένεια είναι η δυσκρασία, η ανισορροπία, ενώ η υγεία είναι η ευκρασία, η ισορροπία. Κατά τον Ιπποκράτη, υγεία, για να έχουμε υγεία, πρέπει να έχουμε υγεία και στα τρία σώματός μας. Ψυχή, μυαλό και σώμα. Αν ένα από αυτά δεν είναι υγιές, τότε δεν έχουμε υγεία. Έλεγε, η τροφή είναι το φάρμακό σου. Ότι όλες οι ασθένειες προέρχονται από το έντερο και τώρα στη σημερινή εποχή το διαπιστώνει ακόμα και η συμβατική ιατρική. Έλεγε επίσης ότι ο σκοπός της ιατρικής είναι να δώσει μια χείρα βοηθείας στη δύναμη της αποκατάστασης που υπάρχει στην ίδια τη φύση, η οποία από μόνη της προσπαθεί να αποβάλει την ασθένεια και να επαναφέρει την υγεία και την αρμονία. Εμπιστευόταν περισσότερο στις δυνάμεις που διαθέτει το ίδιο το σώμα για την αυτοθεραπεία του και λιγότερο στη χρήση εξωτερικών παραγόντων. Αυτοθεραπεία, μια πολύ σπουδαία λέξη, την οποία βάση της αυτοθεραπείας έχω συγγράψει όλα μου αυτά τα βιβλία. Αυτοθεραπεία ότι μέσα μας, ο Δημιουργός, όπως και να τον πούμε αυτό, ναι, μας έχει δώσει ένα πολύ σπουδαίο νοσοποιητικό σύστημα, που αυτό το σύστημα μας προστατεύει και αυτό μας θεραπεύει. Πρέπει να του δώσουμε όμως εμείς τη δυνατότητα να είναι υγιές για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του σωστά και να μας προστατεύσει και να μην αρρωσταίνουμε. Αν εμείς με τον τρόπο ζωής μας, με αυτά που τρώμε, με αυτά που αισθανόμαστε, με αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, το καταστρέφουμε το ανασωπητικό σύστημα, τότε αυτό δεν θα μπορεί πλέον να μας βοηθήσει και οποιοδήποτε ιός, οτιδήποτε μικρόβιο, οτιδήποτε θα μας θα παρισχύσει. Ακριβώς. Άρα, σκοπός μας είναι να δυναμώσουμε το ανασωπητικό μας σύστημα. Η ή βακτηρίδια και όλα αυτά που κυκλοφορούν υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν για πάντα. Τι κάνουμε όμως εμείς? Βοηθάμε με όλα αυτά που δίδαξε ο Ιπποκράτης να είμαστε υγιείς? Ή τρέχουμε μόνο να προστατευτούμε με χημικά μέσα? Ο Ιπποκράτης και οι πρόγονοί μας ακόμα χρησιμοποιούσαν 7 μεθόδους θεραπείας. Τη διατροφή, βότανα, 400 είδη βοτάνων είχε ανακαλύψει ο Ιπποκράτης και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Μασάζ, το λέμε τώρα εντριβέσεις, λέγανε οι παππούντες μας. Χαλάρωση, βεντούζες, θυμάσαι τις βεντούζες? Είναι κάποιοι μεγάλοι τις βεντούζες. Είναι μια υπερεμία και προσπαθεί οργανικά να κάνουν ακόμα, βέβαια. Κλείσματα, τα κλείσματα είναι για κάθαρση, για να καθαρίσει το έντερο, να καθαρίσει ο οργανισμός. Και βέβαια πολύ σημαντικό ήταν η άσκηση. Θεωρούσε ότι οι καθημερινές συνήθειες που σχετίζονται με την εργασία, τον ύπνο, την άσκηση, τα συναισθήματα, το κλίμα, επηρεάζουν τον οργανισμό και προκαλούν την ασθένεια ή την υγεία. Αν επηρεαστεί θετικά είναι υγεία, αν επηρεαστεί αρνητικά είναι η ασθένεια. Φύση νόσων ιατρός. Δηλαδή, οι φυσικές δυνάμεις μέσα μας είναι οι πραγματικοί θεραπευτές της νόσου. Μέσα μας είναι η θεραπεία. Πρέπει να το πιστέψουμε. Αν δεν το πιστέψουμε αυτό, δεν θα καταφέρουμε τίποτα από πλευράς υγείας. Στο περί αρχαίης ιατρικής παράγραφο 6 λέει ότι όλες οι αιτίες των ασθενειών ανάγονται ουσιαστικά σε μία. Οι πιο βαριές τροφές βλάπτουν τον άνθρωπο με το χειρότερο τρόπο, είτε είναι άρρωστος είτε είναι υγιής. Οι βαριές τροφές. Η τροφή να είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου η τροφή σου. Τόσο απλά. Χρησιμοποιούσε επίσης, εκτός από τη διατροφή, χρησιμοποιούσε όπως είπαμε τα βότανα. 400 είδη βοτάνων για σχεδόν όλες τις ασθένειες. Ήταν αυτός που έθεσε τη βάση της ομοιοπαθητικής ιατρικής με το όμοια ομοίης εισή άματα. Δηλαδή τα όμοια θεραπεύουν τα μεταόμοια.
θεωρούσε την άσκηση πολύ σημαντική για την υγεία μας. Δεν μπορούμε να είμαστε υγιείς καθισμένοι σε ένα καναμπέ και βλέποντας τρώματα και βλέποντας τηλεόραση. Πρέπει να ασκούμαστε. Η άσκηση είναι πολύ σημαντική. Και λέει στο περί διέτης παράγραφο 2, μόνη της η τροφή δεν αρκεί για να συντηρήσει τον άνθρωπο σε καλή υγεία, εάν δεν τη συνδυάσει ο καθένας με τη γυμναστική. Η τροφή και η άσκηση, επειδή έχουν αντίθετες ιδιότητες, συμβάλλουν αμοιβαία στη διατήρηση της υγείας. Μετά τον Ιπποκράτη, ακολουθεί ο Διοσκουρίδης, το 10 με 90 μετά Χριστό, και έγραψε το περί ύλης της ιατρικής. Εν συνεχεία εμφανίζεται ο Γαλινός και κάνει τη γαλλινική φαρμακευτική 1131 έως 210, και μετά έρχεται ο Μεσαίωνας, ο σκοταδισμός, από το 400 μέχρι το 1500, δηλαδή 900 χρόνια στην Ευρώπη είχαμε σκοταδισμό, είχαμε το Μεσαίωνα, 900 χρόνια, όπου όπως καταλαβαίνετε και εσείς όλοι εδώ πέρα που ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, είχαν τα πάντα, είχαν απαγορευτεί, καταρρεύσει, τα πάντα, σκοταδισμός. Και ενώ στη Δύση, προσέξτε αυτό, και ενώ στη Δύση έχουμε το σκοταδισμό του Μεσαίωνα, στην Περσία γεννιέται το 980, δηλαδή μέσα στο Μεσαίωνα, ο Αβικένα και γίνεται διάσημος ιατρός. Ο Αβικένα ήταν ένας Πέρσης, αλλά ήταν λάτρης του Πυθαγόρα, του Ιπποκράτη και του Γαλινού. Στο παγκόσμιο πάνθεο των ιατρών, ο Αβικένα, 980 μέχρι 1037, θεωρείται αθάνατος μετά τον Ασκληπιό, τον Πυθαγόρα, τον Αριστοτέλη, τον Ιπποκράτη, τον Διοσκουρίδη και τον Γαλινό. Χάρη στο Αβικένα, συγκέντρωσε, ενώ στη Δύση, στο Μεσαίωνα, καταστραφόταν όλα τα αρχαία κείμενα, τα πάντα. Αυτό συγκέντρωσε όλη τη γνώση της τότε εποχής, την κωδικοποίησε και έγραψε τον διάσημο κανόνα της ιατρικής, ο οποίος αποτελείται από 276 βιβλία. Την έκανε η ιατρική επιστήμη και την ονόμασε προς τιμή των Ελλήνων Ιουνάνι Τιμ. Η περιοχή της Ιωνίας, όπως ξέραμε στην Μικρά Ασία, ονομάζεται από τους Άραβες Ιουνάνι. Μας λένε Ιουνάν, το ξέρετε αυτό, τους Έλληνες τους λένε Ιουνάν, και επειδή τους λένε Ιουνάν, τη λένε Ιουνάνι Μέντες, δηλαδή η ιατρική των Ελλήνων. Ο Μεγαλέξανδρος, όταν πέρασε στην Ινδία, μπήκε στην Περσία και το κομμάτι εκείνο σήμερα λέγεται Ιουνάν. Ιουνάν, βέβαια. Ιουνάν, Έλληνες. Και στην Κίνα είναι μια επαρχία μεγάλη. Για την Κίνα μιλάμε. Για την Κίνα μιλάμε. Ναι. Μετά την Ινδία. Ναι. Άρα, η Ιουνάνι Τιμ μπορεί να οριστεί ως το σύστημα της ελληνικής ιατρικής που αναπτύχθηκε από τον αραβικό πολιτισμό. Οι μουσουλμάνοι εξακολουθούν να την αποκαλούν Ιουνάνι, αναγνωρίζοντας με ευγνωμοσύνη τον τρόπο προέλευσής της, ενώ οι Ευρωπαίοι ιστορικοί την ονομάζουν Γκρέκο-Αραβική Ιατρική. Αυτό είναι το σήμα της Ιουνάνι, ιατρική των Ελλήνων. Τώρα, πόσοι από εσάς ξέρατε ότι η ιατρική αυτή εφαρμόζεται σε 25 χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή εκτός από την Ελλάδα? Είστε Έλληνες. Το 1976 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει και την προωθεί ως ένα παραδοσιακό ιατρικό σύστημα. Το 1980 ιδρύθηκε στη ΣΥΠΑ το Ινστιτούτο Ιουνάνι. Το 1987 έγινε το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο με τη στήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το σύστημα ιατρικής Ιουνάνι έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα ειδικά ιατρικά συστήματα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Εθνικού Συστήματος Παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης με 30.000 γιατρούς, 100 νοσοκομεία, 18 σχολές, 11 νοσοκομειακές μονάδες, ερευνητικές κλπ. Εφαρμόζεται, όπως σας είπα, σε 25 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων Ινδία, Κίνα, Καναδάς, Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, εκτός από την Ελλάδα. Η Ελλάδα διοικείται από Έλληνες. Όχι μόνο δεν την ξέρουν οι περισσότεροι, δεν την ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιατρικό πλήρες σύστημα που εφαρμόζεται σε τόσες χώρες, στηρίζεται στον Ιπποκράτη και
και στους προγόνους μας και εμείς δεν το ξέρουμε. Όχι μόνο δεν ξέρουμε, αλλά και, το, και την πολεμάνε στα νοσοκομεία. Όλα όσα είπε ο Πυθαγόρας, ο Ιπποκράτης, ισχύουν μέχρι σήμερα και θα ισχύουν για πάντα. Όλα όσοι τα ακολουθούν έχουν υγεία στο μυαλό, στην ψυχή και στο σώμα. Αυτά και πολλά περισσότερα και πιο εμπεριστατωμένα τα αναλύω στο βιβλίο μου «Αυτοθεραπεία, ευεξία, μακροζωία, αναζητώντας την αλήθεια». Έχω όλη την ιστορική εξέλιξη, όχι μόνο μέχρι την Γιουνάνη, αλλά μέχρι και τη σημερινή εποχή, πώς εξελίχθηκε η εποχή μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και τώρα θα ήθελα να καλέσω την Δήμητρα Λιάση, γνωστή συγγραφέα και παρουσιάστρια ποικίλων θεμάτων του αρχαιολινικού πολιτισμού και συντονίστρια ομιλήτρια του ομιλικού κύκλου στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που σας έχουμε μαζί. Να μας απαγγείλει το ορφικό, να έρθετε εδώ για να ακούγεστε, τον ορφικό ύμνο για την υγεία. Ημερώεσα, ερατή, πολυθάλμιε, πανβασίλεια, κλήθη μάκερα υγεία, φερόλβιε, μήτερα πάντων, εξαίω γαρνούσι μεν από φθηνήθου συμβροτήσι, πας δε δόμος θάλι, πολυγηθείς, ένεκα σίω, και τέχνε βρίθουσι, ποθίδε σε κόσμος άνασα, μούνος δε στη γέη σε αίδης, ψυχοφθόρος εί, αϊθαλής, ευκτεωτάτη, θνητόν ανάπαυμα, σου γαράτερ πάντα εστίν ανοφελή ανθρώπισιν, ούτε γαρολβοδότης πλούτος γλυκερός θα λύησιν, ούτε γέρον πολύμοχθος άτερ σέο γίγνεται ανήρ. Πάντων γαρ κρατέης, μούνι και πάσιν ανάσης, αλλά Θεά μόλεμη στη πόλης, επιτάρωθος εί, ριωμένη νούσον χαλεπών, κακόποτμον ανίην. Πολυπόθητη, αξιαγάπητη, που ζωογονείς τα πάντα, βασίλισσα των πάντων, άκουσέ με μακάρια υγεία, που φέρνεις την ευτυχία, μητέρα όλων ανεξαιρέτως, γιατί από σένα καταστρέφονται οι ασθένειες των ανθρώπων αφενός και αφετέρου κάθε σπίτι εξαιτίας σου ακμάζει γεμάτο από χαρά. Και οι τέχνες υπερισχύουν, σε ποθεί ο κόσμος, βασίλισσα, μόνος ο Άδης σε μισεί, ο πάντοτε θανατηφόρος. Θαλερή, που απευθύνουμε τις ευχές μας περισσότερο από όλους σε εσένα, ανακούφιση των ανθρώπων, γιατί χωρίς εσένα όλα είναι ανώφελα στους ανθρώπους. Γιατί ούτε ο πλούτος που μας δίνει την ευτυχία είναι γλυκός κατά τα συμπόσια, ούτε ο άνδρας γίνεται γέρος που μόχθησε πολύ χωρίς εσένα. Γιατί μόνη κυριαρχείς των πάντων και βασιλεύεις σε όλα. Αλλά Θεά, έλα στους μίστες πάντοτε βοηθός, να τους σώζεις από των φοβερών ασθενειών την κακότυχη ανία. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ.